κατά τύπο αδελφοί, σήμερα είναι η Κυριακή της Τηρινής. Ονομάζεται Κυριακή της Τηρινής, εν αντιθέσει με την προηγούμενη Κυριακή, η οποία ήταν η Κυριακή της Αποκριάς. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η τελευταία Κυριακή που φάγαμε κρέας. Και γι' αυτό ονομάζεται Αποκριά. Αποχή, απέχω πλέον από το κρέας. Και εισήλθαμε στην εβδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, εισήλθαμε στην εβδομάδα που επιτρεπόταν να τρώμε γαλακτομικά. Και γι' αυτό, επειδή τρώμαμε γαλακτομικά, γι' αυτό και ονομάζεται Κυριακή της Τηρινής. Από το τυρί, το γάλα και ούτω καθεξής. Από αύριο όμως, μπαίνουμε στην Αγία και μεγάλη Σαρακοστή, μέχρι και την Κυριακή των Παΐων. Είναι μια μεγάλη περίοδος, 40 ημερών μέχρι την Κυριακή των Παΐων, συν 7 ημέρες μετά που είναι η μεγάλη εβδομάδα, όπου εκεί πλέον επιτρέπεται το λάδι μόνο κάθε Σαββατοκύριακο. Εκτός του μεγάλου Σαββάτου, όλα αυτά τα Σαββάτα τρώμε λάδι πλην του μεγάλου Σαββάτου. Είναι μία περίοδος καταληκτική και όλο το Τριώδιο. Η περίοδος αυτή του Τριωδίου, που όπως είπαμε στην προηγούμενη ομιλία μας, ονομάζεται Τριώδιο, διότι αν πάτε στον ψάρτη, θα διαπιστώσετε ότι έκλεισε τα άλλα βιβλία που διάβαζε και άνοιξε ένα βιβλίο που ονομάζεται Τριώδιο. Απ' έξω λέτε το βιβλίο, γράφει Τριώδιο. Το βιβλίο αυτό έχει τρεις ποτές και γι' αυτό λέμε μπήκε η περίοδος του Τριωδίου. Με το που αρχίζουμε και ψάρουμε. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με το Τριώδιο και το Κριές. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα και εκεί της Τηρινής, γίνονται στην Πάτρα, σε άλλα μέρη της Ελλάδος, με τα καρναβάλια και ούτω καθεξής. Και όχι μόνο τότε, αλλά και κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Ενώ η Εκκλησία, ο Χριστός, μας καλεί σε μία εντατική περίοδο μετανοίας, εν αντιθέσει βλέπετε ότι την ίδια περίοδο ακριβώς ο διάβολος ενεργοποιείται και κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Κάνει τα ακριβώς αντίθετα ο διάβολος. Δηλαδή τώρα έβαλε το καρναβάλι, τώρα βάζει το καρναβάλι, τώρα θα αρχίσουν οι αποκριάτικοι φορεί, τώρα θα αρχίσουν τα κλέπια, οι σύλλογοι κτλ. Μέσα σε αυτή την περίοδο, η οποία είναι μια περίοδος κατά την οποία ο χριστιανός καλείται να αγωνιστεί ακόμα περισσότερο. Αδελφοί μου, κάθε χρόνο πλησιάζει το Πάσχα, έρχεται το Πάσχα. Είναι το Πάσχα, έρχεται ο κύκλος των εορτών, που φτάνουμε στο Πάσχα, στην αναστάσιμη περίοδο. Η Εκκλησία το κάνει για ένα λόγο. Το κάνει διότι είμαστε όλοι μαθητές του Ιησού Χριστού. Είμαστε μαθητές. Το Πάσχα είναι η μέρα των αποτελεσμάτων. Πάσχα σημαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, σημαίνει περνώ. Πέρασα. Θυμόσαστε τα παιδιά σας, όταν έρχονται από το σχολείο, αν έχουν γράψει εξετάσεις και κλείνει η χρονιά, τι φωνάζουν? Μαμά, πέρασα. Αυτό φωνάζουν τα παιδιά. Πέρασα. Εμείς άραγε θα περάσουμε. Είμαστε μαθητές και εμείς σας είπα, του Ιησού Χριστού. Είμαστε μαθητές του. Η Εκκλησία είναι το σχολείο. Δάσκαλος ο Χριστός μας.
Είναι περίοδος εντατικής μαθήσεως. Είναι η περίοδος κατά την οποία πρέπει να διαβάσουμε ακόμα περισσότερο για να περάσουμε. Να μπορέσουμε να περάσουμε την τάξη. Να φωνάξουμε όταν έρθει το Πάσχα, να φωνάξουμε και εμείς, περάσαμε. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτή η εντατική περίοδο. Θα σας θυμίσουμε, παιδιά, ότι πριν γράψουν εξετάσεις, αρχίζουν και διαβάζουν εντατικά. Σκέφτεστε το παιδί πριν τις εξετάσεις να αρχίσει να ξενυχτά, να πηγαίνει σε γλέντια, να τρέχει δεξιά και αριστερά. Να του πεις, παιδάκι μου, εξετάσεις γράφεις σε 40 μέρες. Κάτσε κάτω και διάβασε. Δεν μπορείς να πηγαίνεις τώρα αυτή την περίοδο σε γλέντια, σε ξενύχτια. Δεν θα περάσεις την τάξη. Θα μείνεις την ίδια τάξη. Και πράγμα και ο μαθητής που δεν κάθεται να διαβάσει είναι γνωστό ότι μένει στο τέλος την ίδια τάξη. Έτσι λοιπόν ξεκινάει όλη η χρονιά μας. Ξεκινάει μετά το Πάσχα. Ξεκινάει ένας αγώνας με την Ανάσταση του Χριστού. Τι να πετύχουμε κι εμείς? Να προβιβαστούμε. Να προβιβαστούμε όλη τη χρονιά κάνουμε έναν αγώνα. Να περάσουμε μία τάξη. Ποιες είναι οι τάξεις μέσα στο πνευματικό αγώνα? Να ανέβουμε πιο πνευματικά. Να ανέβουμε πιο πνευματικά. Βλέπετε εδώ που έχει σκαλάκια. Και οι ενορίες παντού έχουν σκαλάκια ακόμα και απ' έξω από τον ναό. Υπάρχουν σκαλάκια για να ανέβεις. Τα σκαλάκια αυτά είναι αρετές. Είναι αρετές τις οποίες πρέπει να ανεβαίνω και κάθε χρόνο να μην μένω στο ίδιο, στην ίδια αρετή, αλλά να ανεβαίνω πνευματικά σκαλοπάτια. Κάθε χρόνο να πηγαίνω και πιο ψηλά. Αυτό όμως για να το πετύχω πρέπει να είμαι καλός μαθητής. Έτσι όλο χρόνο αγωνίζομαι για να πετύχω να ανεβώ μία αρετή. Να ανεβώ ένα σκαλοπάτι των αρετών. Αυτό αγωνίζομαι όλο τον χρόνο να πετύχω. Θέλει έναν αγώνα. Όχι όταν λέμε έναν απλός καλός χριστιανός. Τι είναι το απλός καλός χριστιανός? Νηστεύω, ξομολογούμε, κάνω. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τύπος. Αυτό είναι τύπος. Εάν εγώ δεν ελευθερωθώ μέσα μου και δεν ανέβω σκαλοπάτια πνευματικά, σαν χλαμάρες χριστιανός είμαι. Είμαι τυπικός χριστιανός. Πρέπει λοιπόν να ανέβω. Για να ανέβω όμως πρέπει να αγωνιστώ, έτσι όπως αγωνίζει ο μαθητής. Αυτή η περίοδος λοιπόν είναι η περίοδος αγώνος. Είναι η περίοδος που φτάνουν οι εξετάσεις, κλείνει η χρονιά μας και πρέπει και οι πατέρες που μ' ακούνε και εσείς που μ' ακούτε πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε. Και γι' αυτό όπως λέμε στα παιδιά τι λέμε, άντε με την καλή μελέτη, καλό διάβασμα αυτή την περίοδο, άντε μάτια μου πήγαινε να διαβάσεις για να περάσεις. Έτσι λέμε και εμείς, άντε δεν φαίνουν, καλή σαρακοστή, καλό να λόγα, για να μπορέσεις να φωνάξεις το Πάσχα, πέρασα, έκανα Πάσχα, πέρασα δηλαδή απέναντι, ανέβηκα τα σκαλοπάτια του πνευματικού. Και όταν τελειώνει το διάβασμα, όταν τελειώνει το διάβασμα του μαθητή του λέτε, όταν αρχίζει και δίνει εξετάσεις, καλή επιτυχία. Έτσι δεν του λέτε? Για συνδυάστε τώρα στον πνευματικό αγώνα. Μόλις φτάσει Μεγάλη Δευτέρα, Κυριακή το Βαΐο, τι λέμε? Κόπηκε το καλή σαρακοστή. Τέρμα το καλό διάβασμα. Τέρμα η καλή μελέτη. Τέρμα ο αγώνας. Τον γράφεις. Καλή επιτυχία, παιδί. Καλή ανάσταση, αδελφέ μου. Να αναστηθείς και από εκεί που είσαι, να ανέβεις ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Καλή ανάσταση. Και φτάνει.
Sabato ti lerne, καλό Πάσχα. Άντε, με το καλό να περάσεις. Με το καλό να περάσεις. Δεν λέμε, εννοείται, όπως λέμε καλές γιορτές ή καλό καλοκαίρι, το καλό Πάσχα. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό λοιπόν για να φτάσουμε στο καλό Πάσχα και στην καλή Ανάσταση. Χρειάζεται λοιπόν όλη τη σαρακοστή αυτή να προσπαθήσουμε. Και χρειάζεται εντατική μελέτη. Γι' αυτό οι Τετάρτες όλο τον χρόνο, σχεδόν όλες οι Τετάρτες, όλο τον χρόνο και οι Παρασκευές είναι νηστεία. Κανονικά είναι νηστεία παλάβωνη, παρεμπτός αν πέσει εορτή Αγίου. Διαφορετικά η Τετάρτη και η Παρασκευή όλο τον χρόνο είναι ανάπτυξη. Τώρα λέει ο Χριστός θέλω περισσότερο από όλα. Όχι μόνο την Τετάρτη και την Παρασκευή, αλλά θέλω και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Άρτη και την Παρασκευή Τετάρτη. Να δείξει σαν το μαθητή ότι όντως κάθεσαι και πιέζει τον εαυτό σου. Το πιέζεις τον εαυτό σου. Και το Σαββατοκύριακο, όπως και μαθητής, αφού διαβάζει όλη την εβδομάδα, του λες, «Ε, παιδί μου, βγες την ώρα λίγο έξω, δες την ώρα λίγο τηλεόραση, λες μου, του γιου σου, της κόρης σου, το Σαββατοκύριακο, να ξέρω τι κάνει το μυαλό σου». Από το διάβασμα, το ίδιο κάνει και η Εκκλησία. «Ε, είτε το Σαββατοκύριακο, φάτε λίγο λαδάκι. Φάτε λίγο λαδάκι για να συνεχίσεις παιδί μου την ελευθερία. Για να συνεχίσεις την ελευθερία». Και έτσι φτάνουμε μέχρι το Πάσχα για να έχουμε καλή Ανάσταση. Τώρα τι αγώνας χρειάζεται. Επιπλέον. Το είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Το ακούσατε τι είπε. Είπε να ξεκινήσουμε ο ένας να συγχωρεί τον άλλον. Ό,τι κι αν μας έχει κάνει κάποιο πρόσωπο, όσο σκληρό κι αν ήταν αυτό, πρέπει αυτό το αγκάθι να το βγάλω μέσα από την ψυχή μου. Αυτό το αγκάθι πρέπει να το βγάλω. Και ό,τι κι αν μου έχει κάνει κάποιο πρόσωπο, τώρα λέει, το συγχωράς. Το ξεχνάς. Το βγάζεις από το μυαλό σου. Κι ας μην ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Θα δεν μου ζητάει συγγνώμη και θα το συγχωρέσω. Δύσκολο αυτό να δεν σου ζητήσει ο άλλος συγγνώμη να συγχωρέσει. Μα γι' αυτό θέλει αγώνα. Γι' αυτό είμαστε μαθητές του Χριστού. Αυτό σου λέει, αγωνίσου να περάσεις. Να φανείς εσύ ανεξίκακος. Αλλά για να πετύχεις να συγχωρέσεις, αδέλφια μου, πρέπει να έχεις αγάπη μες στην καρδιά σου. Πρέπει να έχεις αγάπη. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Αγαπάμε. Ακόμα και εμείς πολλές φορές που λέμε ότι αγαπάμε οι χριστιανοί και λέμε όταν μιλούμε για ένα πρόσωπο λέμε χτυπάμε το κακό όχι το πρόσωπο. Στην ουσία όμως δεν το κάνουμε μέσα μας αυτό. Γιατί ναι, μεν στυλιτεύω το κακό και όχι το πρόσωπο, αλλά άμα μου πεις με αυτό το πρόσωπο, π.χ. τον Νίκο του Καζαντζάκη, που ξέρουμε ότι έγραψε τόσα βλάστημα βιβλία εναντίον του Χριστού. Εναντίον του Χριστού. Έγραψε. Βλάστημα βιβλία. Τον έγραψε. Να τον ελέγξω. Μέσα μου για το πρόσωπο την τρέφω όμως. Αν μου πει κάποιος να πάω να κάτσω στο ίδιο τραπέζι να πάω μαζί του να πάω. Αν μου πει μαζί του να πάω μια βόλτα κανείς να πάω. Ή θα πω «Αι σαν πέρα μόνο το σαν κλαμάρα». Δεν φτάνει που γράφει πλακίες στα βιβλία «Θα πάω τώρα και μαζί του». Να καθίσω. Να φάω. Α, γιατί. Το πρόσωπο είπαμε, δεν το χτυπάμε. Το χτύπησε ο Χριστός το πρόσωπο.
Y se han salido sus latines de contato. Parole di lastigna tu vedi y en la tuya dice. Capito lo spin, calci su trapezi, di sfornis. Χωρί η φόρμη και πριν έχει ζητήσει συγγνώμη. Θα πήγαινε ο χρυσό όπω πήγε στο τραπέζι του τελώνει. Ζαρχέρε πέρσα κατάπητη, σήμερα βάλε το ήχο σου τι δεν είναι. Ζαρχέρε, εσένα το λέω, κατέβα. Αν δεν είχε ζητήσει συγγνώμη. Βρε κατέβα. Εγώ θα έρθω σήμερα στο σπίτι σου και θα κάτσω μαζί σου και θα φάω και θα πιω. Και εσύ σε τελώνει σε μεταδόντο. Και στην κουβέντα τον γύρισε. Δεν κράτησε ο Χριστός με τα πρόσωπα ποτέ. Εμείς κρατάμε. Κρατάμε με τα πρόσωπα. Γιατί δεν έχουμε αγάπη. Για να συγχωρήσω πρέπει να έχουμε αγάπη. Χωρίς αγάπη μέσα στην καρδιά μου δεν μπορώ να συγχωρήσω. Και για να έχω αγάπη πρέπει να έχω κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει αγάπη εάν είναι εγωιστής. Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό και έχει το εγώ του και το εγώ είναι επικοινόμορφο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το εγώ είναι επικοινόμορφο. Αν όλος σε δείξει και σε πιτσούλα και σε πει μια γκουρ φουντώνεις. Για να σε περιφρονήσει για να μια άντρα σου, ξαδέλφια σου και πέρα από τώρα σου τρελή. Κάτασε και την υπολογίζει. Και το μάθεις. Γιατί είναι σε τουρκό σου. Γιατί σου πλήγωσε το εγώ σου. Σου συνέτριψε τη μούρη. Σε πλήγωσε το εγώ. Και λες για μένα μίλησε έτσι. Και δεν είναι μόνο εκεί το εγώ. Όταν δεν περνάει η απόψη μου, τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Δεν περνάει το δικό μου, το θέλω μου, αυτό που θέλω εγώ να περάσει. Η άποψή μου θα δεν περνάει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Μέχρι και με τους δικούς μας σκοτωνόμαστε. Δεν σκοτωνόμαστε. Ο άντρας με τη γυναίκα, η γυναίκα με τον άντρα, το παιδί με τη μάνα. Ποιος θα κάνει το θέλω να περάσει την άποψή του, να περάσει την γνώμη του. Ο ταπεινός δεν ενδιαφέρει να περάσει την γνώμη του. Τι λέει. Και τελείωσε. Δεν τον απασχολεί να περάσει το μόνο του. Όμως πάμε κάτω. Και δεν μας δώσουν σημασία. Δεν μας δώσουν σημασία. Κανένας. Γιατί ενοχλούνται μέσα μας. Γιατί λέμε, κοίταξε ρε παιδί μου. Σημασία δεν το έδωσα. Γιατί. Γιατί πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Ότι κάποιος είσαι. Ενώ ο Χριστός του είπε να αισθανόμαστε. Τι μας δυσκολίκια. Τι μας δει σκουλίκια. Ενδιαφέρεται που σκουλίκια το περιφρονήσει κανείς. Αν λοιπόν για να συγχωρήσω πρέπει να έχω αγάπη. Για να αποκτήσω αγάπη δεν πρέπει να έχω εγωισμό. Διότι ο εγωιστής αγαπάει πρώτα τον εαυτό. Δεν μπορεί να αγαπήσει αδέρφια. Τα αδέρφια τι πάνε που μπορεί. Είναι ο εαυτούλης σου. Και γι' αυτό δείτε τα παιδιά ή τους νέους που έχουν πολύ εγωισμό. Δεν μπορούν εύκολα να αγαπήσουν ανθρώπους. Δεν μπορούν να προσφέρουν αγάπη. Δεν μπορούν να αγαπήσουν. Γιατί κλείνονται μέσα τους. Προστατεύουν το εγώ τους. Φοβούνται το εγώ τους. Μην πείτε εκδηλωθεί και πληγωθεί. Να λοιπόν μας δείχνει τον δρόμο του Ευαγγέλιου τι αγώνα πρέπει να κάνουμε και πώς θα τα πετύχουμε. Θα τα πετύχουμε αυτά. Μας λέει η Εκκλησία δια προσευχής και με την νηστεία. Δια προσευχής και νηστείας εκπορεύεται τούτο το γένος των δαιμών γιατί όλα αυτά τα πάθη που έχει μέσα η ψυχή μας είναι δαιμόνια στην ουσία. Αόρατη δαίμονες που πολεμούν την ψυχή μας, αδέρφια. Και από τα δαιμόνια σκάνε, απομακρύνονται από κοντά μας με την προσευχή και με την νηστεία. Και έρχεται η
γέλια και εξομολόγηση είναι τάμια. Καταλαβαίνω όταν γέλεγε Θεέ, το καταλάβω πότε όταν φύγει αυτό από μέσα. Που θα ελευθερωθώ και θα δω πλέον ότι είναι άλλος άνθρωπος. Και θα τα βλέπω όλα διαφορετικά. Για κοιτάτε, εάν κατέβω εδώ, τα σκαλάκια κάτω, σας βλέπω διαφορετικά. Γιατί είναι χαμηλά. Άρα ανεβαίνω, όσο πιο ψηλά ανεβαίνω, τόσο καλύτερα βλέπω και σας βλέπω. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνω, τόσο καλύτερα σας βλέπω. Άρα λοιπόν, έτσι, πρέπει να ανέβω σκαλιά, να ανέβω πνευματικά, να αναστηθώ, να περάσω και να φύγω μέσα από τον κούρκο και να αρχίσω να ανεβαίνω τις σκάλες των αρετών. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι μόνο καλός, πιστός χριστιανός. Πρέπει να αποδεικνύεται με τις αρετές του. Με τις αρετές του. Ο χριστιανός φαίνεται τη συμπεριφορά του. Φαίνεται την αγάπη του. Φαίνεται την ταπεινοσύνη του. Φαίνεται τη σκορπικότητά του. Φαίνεται την ελεημοσύνη του. Φαίνεται αυτό που σέβεται τον άλλο. Είτε είναι παρόν είτε όχι. Προχθές καταϊκά. Και κάποιος έκρινε στην κουβέντα. Και λέω, εσύ δεν αγαπάς. Μου λέει, γιατί σε ακούω, λέει, που κρίνεις τον άλλο. Τον σχολιάζεις και μάλιστα αρνητικά. Μου λέει, γιατί τότε πάντα λέω, δεν τον αγαπώ. Λέω, αν ήταν το παιδί σου, τα ίδια δεν είχε κάνει. Τα σχολίαζες αρνητικά και δημόσια. Θα εξέρετε στο παιδί σου. Θα το έκρινες έτσι το παιδί σου. Λέει, έχετε δίκιο. Γιατί του λέω δεν το έκρινες. Γιατί το παιδί σου το αγαπάς. Και πάντοτε μιλάς με επίγεια ό,τι και να κάνει. Το καλύπτεις το παιδί σου. Άρα ακόμα και η κρίση που κάνω μαρτυρεί ότι δεν αγαπώ. Μαρτυρεί ότι δεν αγαπώ. Ακόμη αδέρφια μου. Η κρίση δίνει και κάτι άλλο. Ότι έχω εγωισμό. Γι' αυτό μπορώ και κρίνω. Γιατί θεωρώ και ανακρίνω ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Και γι' αυτό σε κρίνω. Είμαι καλύτερος και γι' αυτό σε σχολιάζω. Είναι σαν να λέω στην πραγματικότητα ότι εγώ δεν θα το έκανα αυτό το πράγμα σαν και τούτη. Θα το γυριζόμουν αλλιώς. Άρα είμαι καλύτερος. Άρα πιστεύω ότι εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό είναι ο εγωισμός. Ο εγωιστής λοιπόν δεν μπορεί να αγαπήσει και αυτό δεν έχει αγάπη, δεν μπορεί να συγχωρήσει. Άρα δεν μπορεί να εφαρμόσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια αλληλοσύνθεση όλων των πραγμάτων. Γι' αυτό η ιερέα αδέλφια, όπως και ο ηγούμενος έχω πει. Και λέει και ο ηγούμενος, πώς λέγεται, καθηγούμενος. Γιατί, διότι οι ιερείς, οι επίσκοποι, πρέπει να καθοδηγούν τις ψυχές σας. Είμαστε μαθητές του Ιησού και για να φτάσω να ανεβώ ψηλά όλες τις αρετές πρέπει κάποιος να με καθοδηγεί. Ο ιερέας λοιπόν της ενορίας μου είναι υποχρεωμένος να με καθοδηγεί. Ο επίσκοπος μου, ο Μητροπολίτης, είναι υποχρεωμένος να με καθοδηγεί. Αυτή είναι η πνευματική του εργασία. Για να ανεβώ εγώ ψηλά. Και ο καθηγούμενος είναι υποχρεωμένος να καθοδηγεί τους μοναχούς του. Και γι' αυτό και το φωνάζουν τα πέρα. Γιατί τους καθοδηγεί. Γιατί είναι τα παιδιά. Και όλοι μαζί είμαστε μαθητές και παιδιά του Ιησού. Με πρώτον και μένα διδάσκαλο τον Ιησού μας. Άρα λοιπόν αδέλφια μου, πρέπει τώρα μπαίνοντας στη Σαρακοστή να βρούμε τον εαυτό μας. Κάνοντας, παρακαλώ την αγάπη σας, όλα αυτά που σας είπα. Καλό να μόνο, καλή μελέτη, όπως τα λέγαμε στα παιδιά, καλό διάβασμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και περισσότερο. Πνευματικά βιβλία τώρα. Περισσότερο προσευχή. Περισσότερη μελέτη. Περισσότερη θυσία. Αυτό σημαίνει
Όπως το παιδί διαβάζει περισσότερο και κάθεται περισσότερο εκεί και μελετά, το ίδιο πρέπει να κάνω και εγώ για την ψυχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν καλή ανακοστική.